Βέβαια, επειδή σήμερα το πρωί στο καμαρίνι μου διάβαζα και κάποια mail που ομολογώ ότι εγώ τουλάχιστον πολύ, πολύ με ακούμπησαν αυτά που διάβασα. Ένα θα σας διαβάσω από αυτά και θα παρακαλέσω την εταιρεία Creta Farms, που είμαι σίγουρη ότι δεν θα το αρνηθεί, να στείλει ορισμένα προϊόντα ό,τι νομίζει. Έχουν τόσα προϊόντα, υπέροχα αλλαντικά, μιλάμε συνέχεια για τις γαλοπούλες, για την μπάριζα, για οτιδήποτε έχουν βγάλει, που είναι και χωρίς γλουτένη και χωρίς λίπος, μόνο με λάδι. Νομίζω ότι θα κάνουν μια οικογένεια πολύ χαρούμενη. Διαβάζω εδώ, με συγχωρείς για το θάρρος μου, μου λέει, δεν θα πω πια, κυρία, που παίρνω να σου γράψω, αλλά δυστυχώς βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Είμαι από ένα χωριό της Λάρισας, έχω 5 παιδιά και ο σύζυγός μου έμεινε άνεργος, γιατί τα τελευταία χρόνια η οικοδομή που είναι το επάγγελμά του έχει σχεδόν παραλύσει. Αναγκάζομαι, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα και να έχουμε ένα πιάτο φαγητό, να κρατάμε στο σπίτι μας ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που χρειάζεται βοήθεια. Γιατί δεν μπορούν μόνοι τους να εξυπηρετηθούν. Το σπίτι μας έχει γεμίσει κρεβάτια. Θέλω να σε παρακαλέσω, αν σε περίπτωση αυτές τις μέρες δώσεις στους τηλεθεατές σου κάτι σε τρόφιμα, να θυμηθείς και εμάς αυτές τις γιορτινές μέρες, γιατί το έχουμε ανάγκη. Δυστυχώς η πολιτεία εμάς τους πολύτεκνους μας γύρισε την πλάτη. Αν τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, πιο πολύ εσένα ακούμε να ζητάς μεγάλη οικογένεια για να δώσεις τρόφιμα, παρά την κυβέρνηση να δώσει κάποιο βοήθημα. Σου εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε εσένα και την οικογένειά σου και να είσαι πάντα ευτυχισμένη και χαμογελαστή. Κρατάω τη φίλη μας από τη Λάρισα και όλες οι εταιρείες που έχουν μπει εδώ με τρόφιμα, όλες εγώ θα ζητήσω να στείλουν σε αυτή την οικογένεια ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν μπορώ να τους υποχρεώσω, αλλά εδώ μέσα μπαίνουν εταιρείες που η αλήθεια είναι ότι μας δίνουν και προσφέρουμε τρόφιμα. Εγώ δεσμεύομαι για την Creta Farms που είναι σήμερα εδώ και ό,τι άλλο προκύψει τις επόμενες μέρες, εμείς θα στείλουμε. Να κρατήσουμε μόνο το χαρτί να μην χαθεί και να το ενώσουμε και με άλλες εταιρείες. Πάρ' το σε παρακαλώ πάρα πολύ.